Εμείς σήμερα, σαν ομάδα, κάναμε το καθήκον μας πρώτα απέναντι στους ίδιους τους εαυτούς μας, απέναντι στη διοίκηση που είναι κοντά μας και απέναντι στον κόσμο του Πανετολικού. Αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα κάνουμε το καθήκον μας και στα play-off. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ό,τι ερωτήσεις έχετε και ό,τι θέλετε. Κάποια ερώτηση. Ελπίζω. Φάνηκε ότι η τύχη δεν βοηθάει τους τολμηρούς σήμερα. Δεν άκουσε, φίλε μου. Φάνηκε ότι η τύχη δεν βοηθάει τους τολμηρούς σήμερα. Τους τολμηρούς. Ναι, είναι το γνωστό, η τύχη βοηθάει. Δεν υπάρχει τύχη. Για μένα στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει τύχη. Ούτε ατυχία, ούτε τύχη. Για μένα. Τώρα ο καθένας. Κάποια ερώτηση για το Σίσετς που δεν έπαιξε τελικά, υπάρχει κάτι σοβαρό. Είχε τον τραυματισμό στον Αστράγαλο κτλ. Έκανε θεραπείες, προσπάθησε και ήθελε πάρα πολύ να παίξει το παιδί. Όμως το ζέσταμα ένιωσε ενοχλήσεις, γι' αυτό την τελευταία στιγμή αντικαταστάθηκε από το Φαβάλι. Αν έχουμε κάποια πρόγνωση από τώρα για τον Σίσετς και τον Μπόγιοβιτς σε συνδυασμό. Ο Μπόγιοβιτς δεν θα προλάβει τα play-off, έχω την εντύπωση, γιατί από την αρχική διάγνωση ήταν για 2 μήνες νοκάουτ. Ο Σίσετς δεν νομίζω ότι μέχρι πότε θα αρχίσουν τα play-off, νομίζω ότι θα είναι καλά. Κανένας. Όλοι έχουμε τις ίδιες πιθανότητες. Ξεκινάμε από το ίδιο. Είναι και οι 4 καλές ομάδες. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Ηρακλή για την προσπάθεια που κάναν μέχρι τώρα. Συγχαρητήρια στον κόσμο για τη βοήθεια που μας έδωσε σήμερα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και ήταν μια ευκαιρία για να βγούμε απευθείας. Αλλά όταν δεν έχεις έτσι την πολυτέλεια να σου λείπουν παίχτες όπως ήταν ο Τάι, ο Κυρόφσκι, ο Κάρ μετά την κάρτα. Και όταν μπαίνει ένα τέτοιο γκολ το πρώτο και σου κόβει τα πόδια, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να βρουν οι παίχτες τη δύναμη για να γυρίσουν ένα παιχνίδι. Γιατί αλλιώς είναι να είναι το παιχνίδι 0-0 και λες ότι το παλεύουμε μέχρι τέλος. Και αλλιώς να προσπαθείς με αυτές τις ελλείψεις που ανέφερα από πριν να σκοράρεις 2 φορές. Έτσι είναι όμως η μπάλα. Μας μένει τώρα η προσπάθεια μέσα από τα play-off. Αυτά. Τι εννοείται, για ποιο λόγο. Δεν τους έδωσαν κάρτα. Δεν πήραν κάρτα. Υπήρχε το λέει και δεν την εκτέλεσαν χθες. Πολύ πιο πριν. Από άλλο παιχνίδι πιο πριν. Δεν τους βγήκε η φάση. Τι να πάω από το διαιτητή, δώσ' του κάρτα γιατί θέλω. Δεν γίνονται αυτά. Και σε παίκτες θα μπορέσει να φτάσει στο στόχο της. Σήμερα, ας πούμε, είδαμε και αυτές τις εβδομάδες και με το Σερή Νικόλα, αλλά και μετά την Ολυμπιακό Βόλου. Υπήρχε αυτό και φάνηκε στο κήπεδο, νομίζω ότι η ήταν μεγαλύτερη και 15.000 κόσμο. Τι ήταν αυτό που έφτιαξε σήμερα, Ρακλή, να καταφέρει να πάρει. Το έχω πει 100 φορές. Να μην το ξαναλέω κάθε φορά. Όταν δέχεσαι ένα τέτοιο γκολ και μετά από κάθε κρίσιμο παιχνίδι απέναντι σε κάποιες ομάδες που έχουν ποιότητα. Το έχω πει 100 φορές. Έχουν ποιότητα. Είναι δύσκολο να αντιστρέψεις σκοράροντας 2 φορές. Και ειδικά όπως ήταν σήμερα, που μας λείπουν οι παίχτες που θα πάρουν την προσωπικότητα, την πρωτοβουλία, το να κάνει π.χ. ένα φάουλο τάι, ενδεικτικά το λέω. Το να έχουμε περισσότερη δύναμη σύν τον Κυρόφσκι. Ή ακόμη και τον Ουκάρη στο δεύτερο ημίχρονο. Το χάσαμε. Μέχρι το σημείο που δεχτήκαμε το τέρμα. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλά και υπήρχε και θετική άβρα από όλο τον κόσμο. Αλλά είπαμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται να καταθέσει περισσότερη ψυχή και πάθος. Ένας. Είστε απόβλητοι εμφανώς από την κόκκινη του Γκάρ. Ναι. Κύριε Σωτρό. Θα αναφέρω εμείς από το τώρα την επιλογή να παίρνατε ίσως περισσότερους εκδηγωγενείς παίκτες, γιατί είναι ανέξω οξιάς με τον Γεωργίου και... Ξέρετε με πώς παίζαμε. Ο Χιονίδης τι είναι. Ο Ισάκ τι είναι. Ο Σετραβάνης τι είναι. Λέω για τον Πάπη.
Σας λέω από πίσω, ο Σουλίδης δεν είναι επιθετικογενής. Δύο. Τι εννοείται. Θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή, τρία σεντερφόρ. Ενδεχομένως θα το αναθεωρούσατε να μπορούσατε να είχατε μια εναλλακτική επιπλέον επιθετικά, γιατί προς το τέλος έτσι όπως πήγε το μάτς, προφανώς και θέλατε και το δείξατε ως ένα κλίμα. Μα παίζαμε 9, δεν παίζαμε 10. Όταν παίζεις με ένα παίχτη λιγότερο, πρέπει να. Ανάλογα, είδατε ότι στο τέλος παίξαμε με δύο αμυντικούς ή με τρεις στο τέλος. Τελείωσε. Και ο Βαγγελόπουλος τον στείλαμε μπροστά, μήπως και γίνει κάτι. Αλλά είναι μεγαλύτερο το ρίσκο να δέχεις γκολ. Σας είδαμε στα τελευταία δύο παιχνίδια να έχετε επιλογή του Νατσούρα ως αμυντικό χαφ. Κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει, του να φλέψουμε. Θεωρείτε ότι υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό, γιατί δεν βγήκε αγκαστικά στο παιχνίδι του Βόλου, δεν βγήκε σημαντικά. Τι εννοείτε. Άποψή σας. Ναι, όταν λέτε δεν βγήκε, πώς δεν βγήκε. Δηλαδή δεν ήταν καλός ο Νατσούρας, θέλετε να μου. Δεν μιλάω για το ποδοσφαίρι, μιλάω για την εικόνα. Γιατί. Προφανώς εννοείται ότι δεν λειτουργήσε καλά η ομάδα στον Νατσούρα. Ότι υπήρχε ο Παλιγιώργος, για παράδειγμα, ο Γιώργος και ο Φερνάντες στον πάγκο του Βόλου που δεν έπαιξαν ποτέ. Είχε πρόβλημα, είχαν πρόβλημα. Είχε πρόβλημα ο Παλιγιώργος με τον Αστραγαλό. Ο Φερνάντες δεν είχε πρόβλημα. Εντάξει. Θέλαμε ύψος στα στημένα. Σας είπα. Κοιτάξτε, ο Νατσούρας έπαιζε και στα προηγούμενα παιχνίδια, πήγαινε πάρα πολύ καλά. Θέλαμε να δώσουμε ύψος σε κάποια στημένα που ήταν επικίνδυνος και στο Βόλο και σήμερα. Σήμερα, αν είδατε, όσον αφορά τα στημένα, είχαμε 4 παίχτες μόνο για να μαρκαρούν. Λόγω ύψος εννοώ, πάντα. Επόμενη ερώτηση. Ναι, ερώτηση αντίστοιχη με αυτό που έκανε ο συνάδελφος στον κύριο Χάμπο. Έχετε και εικόνα από όλες τις ομάδες. Τι βλέπετε, όχι ως φαβορί, αλλά τι βλέπετε να μπαίνουν πιο δυνατά στα play-off. Και οι τέσσερις. Εδώ που είναι ένα μίνι πρωτάθλημα που δεν ξέρεις τι... Και ένα δεύτερο, δεν είναι κουτσομπολιστική ερώτηση, τελείως πρακτική. Άρχισε πάρα πολύ συνέντευξη, συνέβη κάτι εδώ μεταξύ. Τώρα. Ναι, λέω αυτή, τώρα είναι η σύνθεση. Δεν ξέρω, δεν είναι, όποτε μας ειδοποιεί, μόλις μας ειδοποιήσαν δεν πήγαμε. Τώρα είναι τα πλέον, νομίζω ότι πλέον αυτό σκέφτεστε όλοι. Σκέφτεστε κάτι διαφορετικό, γιατί η ομάδα έδειξε να έχει πρόβλημα με αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες. Ενώ είχε ένα καλό πρόσωπο γενικά με τις υποδέστερες, με αυτές, μήπως σκέφτεστε κάτι διαφορετικό. Τι διαφορετικό, αυτούς τους παίχτες έχουμε, με αυτούς θα παίξουμε. Τι διαφορετικό να κάνουμε. Περιμένουμε, δεν ξέρω ο Καρ τι θα γίνει με την τιμωρία. Και οι δύο που επιστρέφουν. Δεν έχουμε άλλους. Αυτή είναι. Κύριε Καλέση, ψυχολογικά μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Κοιτάξτε, όταν ήμασταν στην 1η, 10η θέση, σας είπα ότι μία νίκη είναι όλο και μπορούν να αλλάξουν. Το ίδιο λέω και τώρα. Γιατί παίζει με την Ιρακλή με ομάδες στις οποίες δεν έχει κανένα. Δεν παίζει ρόλο το τι γίνεται στο πρωτάθλημα. Το θέμα είναι το πώς θα παρουσιαστούμε εμείς. Τις συγκεκριμένες ημέρες.